όπου παρουσίασε το βιβλίο του που είχε γράψει μαζί με άλλους επιστήμονες. Ένας από αυτούς που ήταν εκεί στην παρουσίαση του βιβλίου ήταν και ο κύριος Κασίνης. Καλό μεσημέρι, κύριε Κασίνη. Καλό σας μεσημέρι. Έφυγε ένας σπουδαίος επιστήμονας, ο Μιχάλης Οικονομίδης. Ναι, δυστυχώς έχασαμε τον Μιχάλη τον Οικονομίδη. Είναι ένας κορυφαίος επιστήμονας στην βιομηχανία των υδρογονατάκων. Πράγματι ασχολήθηκε σαν σύμβουλος διαφόρων χωρών και μεγάλων εταιριών. Και ο Μιχάλης ο Οικονομίδης, ένας εξέχοντας επιστήμονας με πάρα πολλά βιβλία, γράψε πάρα πολλά βιβλία και συγγράμματα, καθώς επίσης και έδωσε πολλά μεγάλες συμβουλές και ήταν από τους πρωτεργάτες όσον αφορά το φυσικό αέριο από το σχιστόλιθο, την παραγωγή του σχιστόλιθου. Δυστυχώς ο Μιχάλης ήταν ένας αεκίνητος, ένας υπτάμενος επιστήμονας και παρόλο των προβλημάτων που είχε στην υγεία του ουδέποτε σταματούσε και να πολεμά για το πάθος του για τους υδρογονάνθρακες. Νομίζω ότι και η Κύπρος αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει χάσει το χαμό του Μιχάλη. Το μόνο που έχω να πω, αιωνία του η μνήμη και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Μάλιστα, και ήταν και ο θάνατος του εντός αεροπλάνου, μετά από ένφραγμα, ήταν πολύ δύσκολες οι στιγμές. Μετά που μου εμίλησε ο γιος του Αλέξης, ο Αλέξανδρος ήταν πράγματι ναι, προς το Σαντιέκο, ήταν εμπτήση για να κουμπί καρδίας που είχε πάθει. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε και θα γίνει κάτι εδώ στην Κύπρο, μάλλον το Γενάρη, και θα δοθεί ευκαιρία να τον τιμήσουμε όλοι. Μάλιστα. Να σταθούμε λίγο και στο φυσικό αέριο, γιατί ένα από τα θέματα που τον είχαν απασχολήσει έντονα και με όλη αυτή την εξέλιξη που υπάρχει, κύριε Κασίνη, για τις εκτιμήσεις